Όσον αφορά το καθιστώς των υποθυκοφυλακίων τα οποία έχουν καταργηθεί, ε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε ενώ θα έπρεπε πρώτα να γίνει η ψηφιοποίηση των αρχείων τους και μετά να καταργηθούν, ε, έγινε το αντίστροφο. Δηλαδή πρώτα ε, καταργήθηκαν από το αρμόδιο Υπουργείο τα υποθυκοφυλακία τα οποία ε, λειτουργούσαν κανονικά χωρίς όμως να έχει γίνει ψηφιοποίηση των αρχείων τους, με αποτέλεσμα αυτό να έχει επιφέρει ιδιαίτερα μεγάλες δυσκολίες τόσο στους επαγγελματίες, δηλαδή σε εμά τους δικηγόρους και στους μηχανικούς και στους συμβολεογράφους, με αποτέλεσμα όσες αιτήσει πλέον χρειάζεται να γίνουν για να ζητηθούν είτε αντίγραφα μερίδων είτε αντίγραφα συμβολέων, αυτές οι αιτήσει να γίνονται κατά αποκλειστικότητα πλέον μόνο ηλεκτρονικά. Με αποτέλεσμα οι αιτήσει αυτές να καθυστερούν να επεξεργαστούν. ακόμα για να πούμε ένα παράδειγμα όσο αν αφορά ένα αντίγραφο συμβολέου, μπορεί να διαρκέσει ε, το χρονικό διάστημα αναμονής για τον πολίτη για να λάβει το αντίγραφο αυτό ψηφιακά. Μπορεί να κρατήσει ακόμα και 1,5 με 2 μήνες. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις πράγμα το οποίο δημιουργεί προβλήματα είτε ε, για οποιαδήποτε πράξη χρειαστεί ο πολίτης, δηλαδή είτε για κάποια μεταβίβαση ακινήτου, είτε για να προβεί σε κάποια αγωνική παροχή που τυχόν θα του ζητήσει ένα αντίγραφο συμβολέου ο ε, και αυτό έχει οδηγήσει σε αυτά τα προβλήματα. Ε, μέχρι στιγμής τα αρχαιοφυλακεία που έχουν ψηφιοποιηθεί και λειτουργούν και είναι προσβάσιμα ηλεκτρονικά για τους δικηγόρους για να μπορούν να προβούν σε ελέγχους είναι τα αρχαιοφυλακεία Χερσονήσου και Μυρών. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχουν ψηφιοποιηθεί ακόμα σε επίπεδο Ηρακλείου τα αρχαιοφυλακεία Καστελίου, Βόρων και το αρχαιοφυλακείο πύργου και του Ηρακλείου. Ε, οπότε καταλαβαίνουμε ότι όσον αφορά το Ηράκλειο είναι ένα πρόβλημα καθώς έχει γίνει μεν ψηφιοποίηση χωρί όμω. Ε, να, έχει, να έχουν αναρτηθεί ηλεκτρονικά οι τόμοι ε, και να βρίσκονται πλέον στο αρχαιοφυλακείο Ηρακλείου επί της οδού ζωγράφου σε φυσική μορφή, ούτω ώστε να μπορούν να προβούν σε ελέγχου οι δικηγόροι, χωρί όμω να έχει γίνει και να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της ψηφιοποίηση. Αυτό, όπω καταλαβαίνουμε, δημιουργεί πρόβλημα και το βασικότερο πρόβλημα είναι όσον αφορά τις μεταβιβάσεις κινήτων, ότι δεν θα μπορούν σε περίπτωση που θέλουν οι πολίτες ή οι επαγγελματίες να λάβουν ένα αντίγραφο συμβολέου, να το έχουν άμεσα όπως το είχαν με το προηγούμενο καθεστώς που ήταν το καθεστώς του υποθυκοφυλακίου όπου ακόμα και αυθημερών εξασφάλισαν ένα αντίγραφο, με αποτέλεσμα να πρέπει να περιμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα πράγμα που σημαίνει ότι δημιουργούνται προβλήματα στις μεταβάσεις και στις αγοραπολισίες ακινήτων.